τριμερή συνάντηση πραγματοποίησαν στην Αθήνα το Σωματείο Εργαζομένων Συνελφέ Ελληνικά Λοιπάσματα με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας. Οι εργαζόμενοι παρέθεσαν τα προβλήματά τους και τόνισαν πως η βιώσιμη λειτουργία της βιομηχανίας είναι ζωτική σημασία για την κοινωνία της Καβάλας. Τα στελέχη του Υπουργείου ζήτησαν από την εταιρεία να παραδώσει το αμέσως προσεχές διάστημα το σχέδιο για την αναδιάρθρωση της λοιπασματοβιομηχανίας, ενώ επόμενη συνάντηση αναμένεται να είναι την επόμενη Τρίτη 31 Μαΐου. Εκτέθηκαν οι απόψεις και από τις δύο πλευρές για το θέμα που έχει προκύψει και από την πλευρά του Υπουργείου ζητήθηκε να υπάρξει νέα συνάντηση, η οποία μάλλον θα γίνει την επόμενη Τρίτη, όπου η εταιρεία θα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς σκέφτεται να δουλεύει στο εργοστάσιο για το επόμενο διάστημα και σκέφτεται να κάνει με τους εργαζόμενους, με τις θέσεις εργασίας δηλαδή, που είναι και το αντικείμενο της συνάντησης. Ήταν διευκρινιστική αυτή, διερευνητική μάλλον αυτή η πρώτη συνάντηση και σκέφτεται και από τις δυο μας πλευρές οι απόψεις για το πώς φτάσαμε σε εδώ και για το θέμα που έχει προκύψει, που για την εταιρεία είναι οικονομικό, για τους εργαζόμενους αντιλαμβάνεται ένα θέμα επιβίωσης. Ελπίζουμε στη συνέχεια και με την πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Εργασίας θα γίνουν πιο συγκεκριμένες οι προτάσεις των δύο πλευρών και θα βρεθεί μόνιμος χώρος για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Σε προβοκάτσια που στόχο έχει να δυναμητήσει το κλίμα μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, αποδίδεται η διάρρηξη που έγινε στο γραφείο του προϊσταμένου των Νητρικών στην ΕΛΦΕ Ελληνικά Λοιπάσματα σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κάποιοι άναντοι που προσπαθούν και έχουν κύριο σκοπό την ρήξη και τη διάσπαση μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης φέρουν τη σχετική ευθύνη για τις καταστροφές που προκάλεσαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Οι αστυνομικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός των υπόπτων, καθώς και η σύλληψή τους. Εμείς τη Δευτέρα που ήρθαμε στην εργασία μας ενημερωθήκαμε και εμείς από αυτά που λέει για η εταιρεία το συμβάν, ότι βρέθηκαν τα γραφεία παραβιασμένα του προϊσταμένου του Νητρικού Οξέως και κάποια αντικείμενα κάτω. Περιμένουμε βέβαια την αντίδραση της εταιρείας να καλέσει την αστυνομία για να διελευκάνει την υπόθεση με τον τρόπο που ξέρει. Είδαμε ότι μέχρι τις 12 το μεσημέρι δεν κινήθηκε κανένας. Και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κ. Βουγιατζίδη, πήγα στην αστυνομία και δήλωσα το συμβάν ως γεγονός, να καταγραφεί ως γεγονός. Αμέσως μετά από αυτό η εταιρεία τότε κάλεσε την αστυνομία να έρθει μέσα να κάνει τη σήμανση και τη δουλειά της τέλος πάντων σε όλα αυτά. Έχω κάποιες απορίες βέβαια και εγώ σαν την πρόεδρο του Σωματείου, διότι όταν παραβιάζει ένα τέτοιο χώρο και βρίσκονται κάτω αντικείμενα όπως οι υπολογιστές λένε αυτοί ότι βρέθηκαν, ότι τον υπολογιστή αν τον πετάξεις κάτω δεν θα τον ξαναπάρεις κανονικά, θα είναι χαλασμένος, πιθανόν διαλυμένος. Αυτό από ό,τι μαθαίνουμε δεν είχαν, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν υπήρχε κυκλοπές μέσα, δεν υπήρχε κάποιος να πάρει κάτι από εκεί μέσα. Ναι. Πιστεύουμε και εμείς ότι είναι μια προβοκάτσια. Και εσείς ουσιαστικά αυτό λέτε, ότι ήταν προβοκάτσια αυτό. Βεβαίως και χαίρομαι που το είπατε πιο μπροστά εσείς κύριε Στιτσέρη, ότι πιθανόν θέλει να δυναμώσει τον τρόπο παρουσίας κάποιων άλλων ανθρώπων εδώ πέρα μέσα η εταιρεία. Ήταν όμως...